και είχε πιάσει αυτό το περιστέρι. Και γλίτωσε το περιστέρι. Να του. Και ναι, συμβαίνουν και αυτά τα απρόσμενα. Να, εδώ μπροστά μου το είδα το γυρά και έφυγε. Και ήταν εκεί που τότε και έφυγε. Ευτυχώς το περιστέρι το έσκασε και μπήκε μέσα περιστέρι. Για να δούμε πώς είναι. Και να το περιστέρι. Ευτυχώς δεν το χτύπησε στο λαιμό ή στο κεφάλι. Γιατί συνήθως χτυπάνε στο λαιμό να τον σπάσουν και να το σκοτώσουν. Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι κάτι, είναι επιφανειακό. Να του βάλουμε λίγο σπρέι αντισηπτικό για να μην πάθει μόλυνση. Και νόμιζα πως συνήθως στις ηλιόλουσες μέρες δεν επιτίθεται αυτός. Αλλά εντάξει, είναι άνοιξη. Σε λίγο θα φύγει. Τυχαία περιστέρι αυτό. Πρέπει να του βάλουμε το σπρέι για να μην συνεχιστεί κάποια μόλυνση. Και θα το βάλουμε στα κλειστά περιστέρια μέχρι να υπουλωθεί σε μεγάλο βαθμό η πληγή του. Και ένα έτος εκεί πάνω και καμωγμένος, θα τον αφήσω ξανά σε καμιά εβδομάδα, πρέπει θα έχει φτιάξει. Τι να κάνουμε, τα αγριοπρίσσια έτσι είναι, ζουν καμιά φορά με τον κίνδυνο. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα κλεισμένα μέσα. Αλλά δεν πειράζει, το γυράκι ούτως ή άλλως πολύ σύντομα θα φύγει. Πρέπει και αυτό να πάει να γεννήσει. Και θα είμαστε ήσυχοι μέχρι και τα μέσα φθινοπόρου σε λίγο καιρό. Και να το που επέστρεψε, είναι πίσω από τα περιστέρια. Να τα περιστέρια, να το γυράκι. Του πήραμε το γεύμα και τώρα θα κυνηγάει μέχρι να πιάσει κάτι. Ας ελπίσουμε να μην είναι τυχαίη του μέρα σήμερα και να χορτάσει με κάτι άλλο και όχι από τα περιστέρια.